Για πάμε να δούμε ένα θέμα εδώ τώρα. Τον κυνήγησαν με σούβλα, γιατί προσπάθησε να χτυπήσει με αυτοκίνητο 14χρονη. Έλα, Περικλή. Καλημέρα. Τι έγινε, Περικλή? Όλα τα έχουμε ακούσει, αλλά να υπάρχει και αυτό το περιστατικό. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε σήμερα στον αέρα και λέμε το τι συνέβη πριν από λίγες ώρες στην ανατολική πλευρά του Πύργου, στην είσοδο εκεί στην Αλφιδίου από Καλαμάτα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές αν έχουν έρθει στην πρωτεύουσα του νομού. Είχαμε δύο συλλήψεις και δύο ακόμα αναζητούνται. Ο 37χρονος επόλυσε δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα ο 35χρονος που είχε το αυτοκίνητο μαζί με τον αδερφό και τον πατέρα να επιτίθονται. Και μετά ο 37χρονος εκεί εκνευρίστηκε και πήγε να πατήσει τη 14χρονη κόρη του 35χρονου. Αλήθεια? Πήγε να πατήσει το παιδάκι με το αυτοκίνητο. Έτσι ακριβώς. Έκανε όπισθεν και μετά πήρε φόρο. Και αν δεν ήταν η μητέρα για χιλιοστά, θα είχαμε μακελιό εκεί στην ανατολική πλευρά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πήγε τη σούβλα. Και πήγε ότι τότε βρήκαν τη σούβλα που είχαν μπροστά τους και ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο. Επιτέθηκαν στο 37χρονο πατέρα μαζί με τον αδερφό. Και μετά απειλήθηκε με όπλο από τον παππού, αν δεν κάνω λάθος, εκεί και γενικότερα προκλήθηκε μια μικρή σύραξη. Ναι, είχαμε χτυπήματα στο χέρι, στο κεφάλι. Το χέρι στο κεφάλι, ο 37χρονος έφυγε από το σημείο της εμπλοκής εκεί, αναζητήθηκε από τις αρχές, συνελήφθηκε λίγη ώρα αργότερα, μετά από αρκετή ώρα και με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι δύο στην εισαγγελέα. Αναζητούνται άλλοι δύο, αλλά η σούβλα να φεύγει από τα χέρια και γενικότερα όλα αυτά να συμβαίνουν με τα 14χρονη μέσα σε διάστημα 2 λεπτών, είναι ένα περιστατικό που αναστατώθηκε η κοινωνία και γενικότερα αυτοί έχουν ξαναπασχολήσει και πάλι τις αρχές. Το λέμε αυτό. Τι είναι αυτοί? Για δώσε μας λίγο το προφίλ, έχω μια υποψία. Ναι, Ρώμα. Ναι. Είναι τσιγκάνι που σε προσωπική τους κόντρα αυτός ο 37χρονος πήρε φόρο και έπεσε πάνω με φόρα στα αυτοκίνητα, τα δύο των που αναζητούνται εκεί κατηγορουμένων. Ήδη έχει σημαντική δικογραφία. Το λέμε αυτό γιατί είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, απόπειρα ανθρωποκτονίας για τον 37χρονο και επικίνδυνες σωματικές βαριές βλάβες για τον 35χρονο. Αυτοί οι δύο έχουν συλληφθεί και αναζητούνται άλλοι δύο. Πήραν τη σούβλα, αυτοσχέδιο ρόπαλο, ό,τι βρήκαν. Ο 37χρονος. Τον πήραν στο κυνήγι. Ναι, πήραν τη σούβλα και το ρόπαλο, γιατί το όπλο δεν ήταν εύχερο. Μετά βρήκαν και το όπλο. Ναι, και όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικό σημείο. Μετά από μια απόπειρα. Και όλα αυτά συνέβησαν μετά από μια απόπειρα. Ναι, να πατήσουν ένα 14χρονο κοριτσάκι με το αυτοκίνητο. Και αν δεν ήταν η μητέρα να το τραβήξει τελευταία στιγμή, τα πράγματα δεν θα ήταν διαφορετικά. Ευτυχώς αποφεύγει το μακελιό και ευτυχώς όλα πήγαν κατευθείαν σε ό,τι αφορά βέβαια την 14χρονη και δεν είχαμε κάποια άλλη περιπέτεια. Ακριβώς. Και ειδικά σε θέματα υγείας ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.